Πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο γεγονός που συμβαίνει την Κυριακή 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Νόησις, το φιλανθρωπικό γκαλά χορού, που πραγματικά είναι θεσμός, θα έλεγα, αυτό το φιλανθρωπικό γκαλά. Εν προκειμένου, συνεργάζονται η Σχολή Χορού Δήμου Θέρμης με την Ανώτερη Επαγγελματική και Ερασιτεχνική Σχολή Χορού Ιωαννίνων, Αριστεία Λίτου. Και θα έχουμε την Αριστεία Λίτου τώρα μαζί μας, που είναι και καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης. Κυρία Λίτου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Ιωάννινα. Είστε ακόμη στα Ευχαριστώ Ιωάννινα, πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λίγο, σε λίγο θα είστε στην αύριο, πότε έρχεστε Θεσσαλονίκη? Απόψε το βράδυ. Απόψε το βράδυ. Ήμασταν χθες, γιατί μας φιλοξένησε και η έκθεση βιβλίου. Επιστρέψαμε ξανά. Πείτε μου λίγο λοιπόν για αυτή τη σύμπραξη τώρα μαζί με οι δύο σχολές, από τη μια η Σχολή Χορού Δήμου Θέρμης και από την άλλη η δικιά σας. Λοιπόν, είναι ένας πολύ ευτυχής γεγονός αυτό, αυτή η σύμπραξη των σχολών μας. Φυσικά υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και στήριξη με την καλλιτεχνική διεύθυνση, με τους καθηγητές, με το Δήμο Θέρμης. Είμαι πολύ ευτυχισμένη, νιώθω, και πολύ μεγάλη χαρά που καταφέραμε και φέραμε εις πέρας όλο αυτή την, και την δυσκολία της, το να βρεθούμε όλοι μαζί. Παρ' όλο αυτό δεν μας επηρέασε καθόλου. Κάναμε το πρώτο βήμα χθες με την παρουσίασή μας και το βιβλίο της Κωνσταντίνας Αναγνωστοπούλου «Τα όνειρα εξαφανίστηκαν» στην έκθεση βιβλίου, και δώσαμε το στίγμα μας και αφήσαμε ανοιχτό το τι ακριβώς θα ακολουθήσει την Κυριακή το βράδυ στο Νόησις. Ελπίζουμε τα όνειρα να επανεμφανιστούν, κυρία Λίτου. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, τι θα δούμε, ποιο θέαμα θα δούμε, δηλαδή τι χορούς, τι ακριβώς, πόσα μέλη θα υπάρχουν από τους δύο, από τα δύο χορευτικά σύνολα? Ναι, ναι. Λοιπόν, θα συμμετέχουν γύρω στα 150 φοιτητές, μαθητές των σχολών μας. Θα ήθελα εδώ να πω ότι, παρεπιπτόντως, όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου Θέρμης που γίνονται αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, είναι όλα αφιερωμένα για αυτό το γερό σκοπό που αποφασίσαμε να κάνουμε και αυτή την εκδήλωση, να στηρίξουμε το έργο της Φλόγας μέσω από ένα βιβλίο μιας μικρής μαχήτριας που τελικά δεν τα κατάφερε, της Κωνσταντίνας Αναγνωστοπούλου. Και βέβαια να πούμε, όταν μιλάμε για φλόγα, μιλάμε για τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια. Για να καταλαβαίνει και ακριβώς ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε. Ακριβώς, mm-hmm, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε είμαστε, καταρχάς, αυτό το ταξίδι ξεκίνησε από τον Νοέμβρη του 2019 με το βιβλίο της Κωνσταντίνας, που και μας άφησε, έφυγε νωρίς η Κωνσταντίνα, αλλά μας άφησε παρακαταθήκη αυτό το βιβλίο, το οποίο δίνει πάντα δύναμη, αισιοδοξία και χαμόγελο σε μικρούς και μεγάλους. Τα έσοδα του βιβλίου, να ξεκινήσω από αυτό, οι γονείς της Κωνσταντίνας τα διαθέτουν εξ ολοκλήρου στη Φλόγα. Αποφασίσαμε λοιπόν, εγώ εδώ και από το 2019, το βιβλίο αυτό να του δώσω κίνηση, μουσική, θεατρική έκφραση. Άρα η έμπνευση ήταν αρχίσουμε το βιβλίο, λέτε, κυρία Λίτου. Ακριβώς, mm-hmm, ακριβώς. Το παράθυρο στη μνήμη, που ονομάζεται η εκδήλωσή μας, είναι στη μνήμη των δύο μικρών μπαλαρίνων, χορεύτριών, οι οποίες χάθηκαν, η Έλενα και η Κωνσταντίνα, και η Κωνσταντίνα και η Έλενα, και στη μνήμη τους και άλλων παιδιών που έχουν χαθεί, προσπαθούμε να στηρίξουμε το σύλλογο, τα παιδιά που δίνουν τη μάχη τους, και με τη βοήθειά μας να τα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Τι θα δούμε, μακάρι, την Κυριακή στο Νόησις? Mm-hmm. Λοιπόν, οι σχολές μας έχουν προετοιμάσει αυτή την βραδιά μουσικοχορευτική και θεατρική ταυτόχρονα. Θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους ο κύριος Κωνσταντίνος Κάτσαρος, που είναι Κατσάρος, συγγνώμη, που είναι βαθύφωνος μονοδός. Ναι, το διάβασα. Είναι και πολύ γνωστό όνομα, ναι, στο χώρο ακριβώς του. Ακριβώς. Και η Κωνσταντίνα Ιτούνη, που είναι ερμηνεύτρια και είναι συμπατριώτιστά μου εδώ από τα Ιωάννινα. Θα φιλοξενήσουμε μια έκθεση ζωγραφικής που τα παιδιά από τα εργαστήρια του Δήμου Θέρμης
έχουν ετοιμάσει με θέμα το βιβλίο της Κωνσταντίνας, «Τα όνειρα εξεφανίστηκαν». Και θα λειτουργεί και ένα ανοιχτό εργαστήρι όσο μέχρι να ξεκινήσει η εκδήλωση, 6 με 7, λίγο πριν, για όλα Μάλιστα. τα παιδιά που θα έρθουν εκεί. Κυρία Λίτου, νομίζω ότι θα είναι μια σπουδαία βραδιά. Εύχομαι να υπάρχουν πραγματικά αρκετά έσοδα, έτσι ώστε να ενισχυθεί όσο περισσότερο γίνεται η φλόγα. Και βεβαίως μετά με πολύ ωραία βίντεο θα χαρώ να παρουσιάσουμε το τι ακριβώς έγινε κάποια άλλη στιγμή, μιλώντας ναι. και για τον χορό, που ο χορός είναι, πιστεύω, εκτός ότι πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες, από τις καλύτερες γυμναστικές, και μορφή τέχνης και με έκφρασης. Ανάταση και έκφραση και λοιπά, και ανάταση ψυχής, είναι κάτι που μπορεί να πραγματικά να απελευθερώσει, νομίζω, κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως. Δεν μιλάω για τους επαγγελματίες, μιλάω και για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Θα έλεγα ότι ναι, ο μοναδικός και ελπιδοφόρος σκοπός αυτής της εκδήλωσης, που είναι το σπουδαίο έργο της φλόγας, επιβάλλει να είμαστε, να είσαστε όλοι εκεί. Κυρία Λίτου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση. Να είστε καλά.